δυσκολεύει πλέον σημαντικά για τους εργαζόμενους η διεκδίκηση μισθολογικών παροχών από τους εργαζόμενους, αφού η κυβέρνηση επαναφέρει ρύθμιση που ίσχυε στον Καλλικράτη και καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση στον Κλισθένη και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 54 του νόμου 4447 του 2016, θεσμοθετώντας την γρηγορότερη κρίση των διεκδικήσεών τους. Ως Ομοσπονδία Υπαλλήλων Περιφερειών Ελλάδος, έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση στην οποία ζητάμε η κυβέρνηση, η οποία έχει φέρει μια νέα τροπολογία στο νέο νομοσχέδιο, όπως ξέρουμε όλοι, να την πάρει πίσω. Ποια είναι αυτή η νέα τροπολογία? Μέχρι τώρα υπήρχε το δεδικασμένο σε πρώτο βαθμό, το οποίο μπορούσε να εφαρμοστεί από τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ υπήρχε αυτή η νομοθεσία, η οποία ήταν προσοδοφόρα και καλή τόσο για τους συναδέρφους όσο και για τους πολίτες, ξαφνικά μπαίνουμε σε μια νέα διαδικασία και ζητάμε, παρόλο το ότι θα έχει βγει θετική απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου ή του εφετείου, να συνεχίσουν τα δικαστήρια μέχρι να τελεσυνδικήσουν ακόμη και στον Άρεο Πάγο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι χρονοβόρο τόσο για τους συναδέρφους όσο και για τους πολίτες, και ζητάμε να εμπιστευτούμε την ελληνική δικαιοσύνη ακόμη και στον πρώτο βαθμό, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Στην ανακοίνωση της η ΟΣΥΑΠΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με την τροπολογία αποφασίζεται ο συμβιβασμός ή η κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού 60.000 ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται την λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, έξοδων παράστασης, έξοδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιληθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Επαναφέρει δηλαδή η τροπολογία τη συγκεκριμένη ρύθμιση του Καλλικράτη που καταργήθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 4447 του 2016 μετά από απέτηση εργαζομένων και αιρετών που στήριζαν αιτήματα εργαζομένων που δικαιώθηκαν δικαστικά και κατανοούσαν ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν χρόνια για να κριθούν αυτά τελεσίδικα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως β' κατηγορίας πολίτες, αφού ο συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης θα ισχύσει πλέον μόνο για τους ιδιώτες, τους προμηθευτές, εργολάβους και άλλα, ενώ πλέον θα είναι οι μόνοι που θα διατηρούν το μονοπόλιο του συμβιβασμού ή της κατάργησης δίκης για να πληρώνονται άμεσα τις όποιες οικονομικές διαφορές τους με τους ΟΤΑ. Για τους λόγους αυτούς, η Ομοσπονδία αποφάσισε την αποστολή έγγραφης διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο ως παράταξη μας βρίσκει σύμφωνος και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε ώστε να ανατρέψουμε αυτή την άδικη διάταξη.